πάμε να δούμε τι έγινε χθες κατά τη διάρκεια τώρα του Δημοτικού Συμβουλίου, εκεί πέρα όπου ο Ηλίας Ψινάκης πραγματικά έγινε έξαλλος και μάλιστα ζήτησε την παραίτηση του κύριου Προβατά, του αντιδήμαρχου που είναι μάλιστα και υπεύθυνος του τουρισμού, με αφορμή την επίσκεψη που έκανε στην Ελλάδα ο πρόεδρος της Βουλγαρίας, για την οποία επίσκεψη όμως δεν είχε ενημερωθεί κανείς. Με αποτέλεσμα τα μέσα ενημέρωσης να μην είναι παρόντα σε μια τέτοια στιγμή, έτσι. Πραγματικά ξέσπασε μια πολύ έτσι, έντονη διαμάχη, αν θέλετε, στο πλαίσιο του Δημοτικού αυτού Συμβουλίου και ήταν βέβαια και στο πλευρό του Ηλία Ψινάκη και η Βασία Τσιφίλη, ζητώντας μάλιστα ο Ηλίας Ψινάκης επισήμως την παρέτηση του αντιδημάρχου. Πάμε να δούμε τι ακριβώς συνέβη, γιατί η κάμερα της Μεσημεριανής Μελέτης τα έχει όλα. Ένταση προκλήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας ανάμεσα στον Ηλία Ψινάκη και στον Αντιδήμαρχο Αθηνών Φώτη Προβατά για τον τρόπο που χειρίζεται τουριστικά τη διαφήμιση της πρωτεύουσας. Ο Αντιδήμαρχος Δημοσίων Σχέσεων, ο κύριος Προβατάς, θεωρώ ότι είναι τελείως ανίκανος, για να μην πω ανεπαρκής μάλλον, για να μην πω ανίκανος, και πρέπει να... Η Αθήνα δεν είναι δικιά μας. Δεν είναι ούτε του κύριου Προβατά, ούτε του Δήμαρχου, ούτε η οικο... Θέλετε να πείτε κάτι, κυρία μου? Τότε μη λέτε. Μα είπατε δεν θέλετε να πείτε κάτι. Μα δεν είναι αντικειμένο, θα σας πω, θα καταλήξω. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, θα ήθελα να... Κύριε Δήμαρχε, σέβομαι και το αξίωμά σας και εσάς προσωπικά. Και όπως και τις επιλογές σας, όπως δηλαδή ο Αντιδήμαρχος Καθαριώτης κάνει ό,τι μπορεί με ό,τι μέσων αστυνομίας κλπ. Αλλά θεωρώ ότι η εικόνα της Ελλάδος, της Αθήνας, που είναι πρωτεύουσα, ειδικά σε διεθνή θέματα, που τη θεωρούν όλοι διεθνώς ότι είναι Βαγδάτη η Αθήνα αυτή τη στιγμή και η Ελλάδα, θα πρέπει να δώσουμε μια ιδιαίτερη προσοχή. Πριν αναφερθήκατε στον κύριο Προβατά, ο οποίος ήταν ο υπεύθυνος, όχι ο μόνος βέβαια, αλλά ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος έπρεπε να φροντίσει για το θέμα, να επιληφθεί το θέμα. Τώρα, όταν έχεις τις δημόσιες σχέσεις της Αθήνας, διεθνώς, είναι και της Ελλάδας, είναι και όλων μας. Δεν μπορεί να βάζει ένα τέτοιο άτομο να εκπροσωπεί την εικόνα της χώρας και της πρωτεύουσας, που δεν ξέρει ούτε να μιλήσει και να περπατήσει, τι να κάνουμε. Κατά τον Ηλία Ψινάκη, ο χειρισμός του Φώτη Προβατά στη βράβευση του Προέδρου της Βουλγαρίας ήταν λαθασμένος, αφού θα έπρεπε να έχουν ενημερωθεί τα μέσα ενημέρωσης για να καλύψουν τη βράβευση και να προωθήσουν μια καλύτερη εικόνα για την Ελλάδα. Αυτό θα ήθελα, κύριε Δήμαρχε, να σας παρακαλέσω, αν μπορείτε να απαλλάξετε τον κύριο Προβατά από αυτό. Μπορεί να είναι πολύ καλύτερο σε κάποια άλλη δουλειά. Ο τουρισμός είναι βασικό έσοδο για την Ελλάδα. Όλοι ακυρώνουν, νομίζω ότι η Ελλάδα είναι Βαγδάτη και ότι καταστρέφεται. Αυτή είναι η εικόνα. Όλοι οι μεγάλοι stars, άνθρωποι που έχουν από το Spielberg, Τζολί, Tom Hanks, έχουν σπίτια εδώ, έρχονται με τα σκάφη τους, με τα αεροπλάνα τους, τσάμπα. Από πέρσι κοπανιέμαι να τους παίρνουμε, να τους δίνουμε ένα παράσημο, κάτι, να τους κάνουμε πρέσβεις του ελληνικού τουρισμού. Αυτοί όλοι έχουν εκατομμύρια fans σε όλο τον κόσμο. Μία κουβέντα να πούνε μπροστά στην Ακρόπολη, αφού έρχονται που έρχονται μόνοι τους. Ούτε ένα drink τους κερνάς δηλαδή, και έχεις μια καμπάνια εκατομμυρίων. Την απαλλαγή του κύριου Προβατά ζήτησε από τον δήμαρχο Ηλίας Ψινάκης, αφού όπως υποστηρίζει δεν μπορεί να ανταπεξέλθει σε αυτό το κομμάτι των υποχρεώσεών του. Δεν γίνεται. Ωστόσο. Τι να απαντήσει. Δυστυχώς, δεν είχατε τηλεθέαση να απαντούσε. Είναι ανεπαρκής, πρέπει να αντικατασταθεί. Βεβαίως. Κοιτάξτε, ο δήμαρχος κάνει ό,τι μπορεί. Το ξέρω. Ο Δήμαρχος Αθηναίων Γιώργος Καμίνης θέλησε να κατευνάσει τα πνεύματα και έτσι υποστήριξε ότι δεν είναι στις αρμοδιότητες του Φώτη Προβατά η δημοσιογραφική κάλυψη των γεγονότων, αλλά είναι υπεύθυνος για τις διεθνείς σχέσεις. Για να επιμερίσουμε σωστά ευθύνες που υπάρχουν, δεν είναι αρμόδιος για τα θέματα της κάλυψης της ειδησιογραφικής του Προέδρου της Βουλγαρίας ή του οποιοδήποτε ο κύριος Προβατάς. Ο κύριος Προβατάς είναι για τις διεθνείς σχέσεις. Για την κάλυψη αυτού του γεγονότος είναι υπεύθυνο το γραφείο τύπου. Χθες ήρθε ο Βούλγαρος, ο πρόεδρος, ο οποίος επιλέλλειν. Είπε ένα τρομερό λόγο. Δεν έπαιξε κανένας. Είναι ντροπή τους. Αφήστε που η τελετή ήταν μια γυφτιά. Ήταν σαν το σύλλογο γονέων και κηδεμόνων ότι η κόρη του ήταν καλή στο μπαλέτο. Ούτε τη Βένους, του φορέσαν και μια καδένα το παράσιμο και ήταν ο άνθρωπος εδώ καραγκιός. Όλοι ήταν κανονικά
Άλλοι με κουστούμι, άλλοι χωρίς, χωρίς τη Βένους, χωρίς καμία έπη. Είναι αρχικός κράτους. Δεν είναι η πρώτη φορά, ωστόσο, που ο Ηλίας Ψινάκης κοντράρεται με το Φώτη Προβατά. Πριν 1,5 χρόνο περίπου, ο Φώτης Προβατάς είχε προκαλέσει τον Ηλία Ψινάκη λίγο πολύ, ζητώντας την απομάκρυνσή του. Μήπως θέλετε να αγνοείτε το λόγο των πρωτοπαλίκαλων του κυρίου Καβουλιά και του κυρίου Ψινάκη. Ψινάκη, όταν αποφάσισες να μιλήσεις στους εργαζόμενους εκείνο το βράδυ στο Δημαρχείο, έπρεπε να το είχε σκεφτεί καλύτερα μαζί με τον Καβουλιά. Τι έπρεπε, καταλάβαινε τον κύριο. Κύριε Πρόεδρε. Ωστόσο τότε ο Ηλίας Ψινάκης έδειξε την αντίδρασή του απαντώντας. Κάτι που δεν έκανε σε αυτό το συμβούλιο ο Φώτης Προβατάς. Στο συμβούλιο ήταν παρούσα και η Βάσια Τριφύλη, η οποία στήριξε τη θέση του Ηλία Ψινάκη και υποστηρίζει πως εκείνος μπορεί να βοηθήσει ενεργά στην ανάπτυξη της Αθήνας. Αν ήμουν Καμίνης, θα τον παρακαλούσα το Ψινάκη να αναλάβει το γραφείο τύπου, δηλαδή, και θα έλεγα του Κακλαμάνη, ρε Νικήτα μου τον δίνει, σε παρακαλώ. Πάμε να φύγει. Καλέ, δεν είναι σαν τους ένορκους εκεί παρατεταγμένοι σε δικαστήριο. Τα γουνάκια λείπουνε. Πάντως τον παραδέχομαι τον Ηλία Ψινάκη. Τα λέει όλα, παιδιά. Κοίτα, έχει δίκιο τώρα. Δεν... Λέμε, με συγχωρεί. Ναι, έχει δίκιο. Ναι, εντάξει, έχει δίκιο. Πάντως, ό,τι και να πει, ό,τι πιστεύει, το λέει. Δεν φοβάται. Έχει πάρει πολύ ζεστά αυτό... τον συγκεκριμένο ναι. ρόλο. Το παιδιά τον καίει θέλει... πάρα πολύ. Και έχει απόλυτο δίκιο όταν λέει ότι ο Τόμ Χάνκς, η Άντζελίνα Τζόλι και όλοι αυτοί οι μεγάλοι στάρ έχουν εκατομμύρια θαυμαστές. Πραγματικά θα μπορούσαν να κάνουν πολύ μεγάλα πράγματα εδώ. Βέβαια, τα αυτονόητα λέει. Τι κοινό έχουν, κουιζάκι.